Ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με την πορεία δικαστικών διεκδικήσεων του ιατρικού σώματος του νοσοκομείου Καβάλας. Πρόκειται για δικαστικές διεκδικήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την αναδρομικότητα των περικοπών που υποστήκαμε με βάση το πρώτο μνημόνιο και γίνεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τις τοπικές ενώσεις των νοσοκομειακών γιατρών. Επιπλέον για την πορεία της διεκδίκησης οφειλόμενων ποσών από τις εφημερίες του 2012 που και εκεί είμαστε σε δικαστική διεκδίκηση και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αφορά σαφέστατα τον πολίτη της Καβάλας είναι η λειτουργία του νοσοκομείου με βάση την έλλειψη προσωπικού. Η κάλυψή μας σε σημαντικό βαθμό από επικουρικούς γιατρούς και αποσπάσεις από όμορα νοσοκομεία και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από ό,τι διαβάσαμε, θα γίνουν προσλήψεις άμεσα προσωπικού στα νοσοκομεία. Θα έχουμε κάτι πιο νέο για το νοσοκομείο της Καβάλας. Αυτά που διαβάζετε και εσείς, θα διαβάζουμε και εμείς. Βέβαια, το σίγουρο είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών εξαγγέλει ότι οι προσλήψεις αποκλείεται να γίνουν γενικότερα στο δημόσιο. Άρα, λοιπόν, έχουμε και εμείς το ίδιο ερωτηματικό. Πώς θα γίνουν προσλήψεις όταν ο Υπουργός Οικονομικών είναι απόλυτα κατηγορηματικός ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Αυτό το οποίο ακούμε τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα έντονο είναι ότι οι θητείες των επικουρικών γιατρών θα γίνουν στην επαρχία 3 χρόνια, όπως συμβαίνει σε νησιά της άγονης γραμμής και σε κάποιους νομούς που θεωρούνται σε εισαγωγικά παραμεθόρι ή άγωνοι, με συνέπεια τέλος πάντων να πρημοδοτείται η υπηρεσία στις συγκεκριμένες περιοχές. Άρα λοιπόν πιθανολογούμε ότι οι προσλήψεις αυτές να είναι μέσω αυτής της διαδικασίας. Και σε όλα αυτά έρχεται και η αξιολόγηση 3.000 γιατρών, οι οποίοι θα δεχθούν τα ειδοποιητήρια από Σεπτέμβριο. Ακούγονται διάφορα και όσον αφορά το θέμα των αξιολογήσεων των γιατρών. Ως τώρα κάτι απτό δεν έχουμε στα χέρια μας, εμείς σαν ΕΓΕΣΥΚ. Περιμένουμε να δούμε, το παρακολουθούμε το θέμα. Θέλω να συμπληρώσω αυτά που έλεγε ο πρόεδρος προηγουμένως, ότι δεν περιμένουμε προσλήψεις, για την ώρα δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ανταυτού, το μόνο που έχουμε είναι αποσπάσεις συναδέλφων, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί εντελεχώς σήμερα. Αποσπάσεις συναδέλφων από ένα νοσοκομείο στο άλλο, με σκοπό την πλήρωση κάποιων κενών. Αυτό φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα, είναι ένα μείζον θέμα. Οι αποσπάσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, παρά μόνο μετακυλίουν το πρόβλημα από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Και πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλα. Θα δούμε. Θα ενημερωθείτε φυσικά και μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης περί των αποτελεσμάτων αυτής. Για την αξιολόγηση των γιατρών που έρχεται από Σεπτέμβριο. Να θέσω εδώ υπόψη σας ότι η αξιολόγηση υφίσταται στους γιατρούς. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπάρχει αξιολόγηση και υπάρχει αξιολόγηση η οποία γίνεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες. Τώρα καλή ή κακή, αξιοκρατική ή αναξιοκρατική, αυτό επαφίεται στους χειρισμούς και στις διαθέσεις του νομοθέτη. Τώρα διαβάζουμε και ακούμε πάρα πολλά για το πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση και το ζήτημα είναι να προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες διαδικασίες καλύτερες. Συμφωνούμε και εμείς στο να αλλάξει η διαδικασία της αξιολόγησης και να γίνεται με διαφορετικό τρόπο, αλλά σαφέστατα να γίνει προς μία πλευρά η οποία θα εξυπηρετεί τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Να θέσω εδώ ότι η αξιολόγηση τη δεδομένη χρονική στιγμή γίνεται από τον προϊστάμενο γιατρό του τμήματος και τον διευθυντή του αντίστοιχου τομέα, παθολογικό ή χειρουργικό. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους. Επίσης, θέλω να συμπληρώσω ότι οι αξιολογήσεις, οι οποίες διαφαίνεται να έρχονται από Σεπτέμβρη, αυτό που επιθυμούμε εμείς ως γιατροί είναι να έχουν τέτοιο χαρακτήρα, όχι τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά χαρακτήρα εξέλιξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν δεν έχουν τέτοιο χαρακτήρα, θα μας βρουν απέναντί τους. Τιμωρητικό, βέβαια, γιατί θα πρέπει να είναι για όσους γιατρούς δεν έχουν το πτυχίο ιατρικής, γιατί υπάρχουν και τέτοια παραδείγματα. Εντάξει, αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία συμβαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού ανά την Ιφίλιο, τα οποία φυσικά και είναι κατακριτέα και πρέπει να αντιμετωπίζονται. Να συμπληρώσω εγώ πάνω σε αυτό ότι δεν είναι θέμα του ιατρικού σώματος και της ιατρικής κοινότητας το ότι κάποιοι εργάζονται παραποιώντας έγγραφα του κράτους ή πλαστογραφώντας πτυχία. Είναι θέμα της δημόσιας διοίκησης. Έτσι, όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι σε εισαγωγικά και κυριολεκτικά κοροϊδεύουν όλους εμάς θα έπρεπε να βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Δεν είναι δικό μας θέμα, έπρεπε οι ίδιοι αυτοί που καταγγέλνουν τώρα να τους έχουν διαχειριστεί με τον άλλο τρόπο.